Καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο όπου θα εξερευνήσουμε 7 εκπληκτικά γεγονότα για το σώμα μιας γυναίκας. Τα γυναικεία σώματα είναι απίστευτα περίπλοκα και συναρπαστικά και υπάρχουν πολλά πράγματα που τα καθιστούν μοναδικά. Από τα αναπαραγωγικά συστήματα μέχρι τις ορμόνες, υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε για το γυναικείο σώμα. Γεγονός 1. Οι γυναίκες έχουν καλύτερη αίσθηση οσμής από τους άνδρες. Γνωρίζατε ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη όσφρηση από τους άνδρες, είναι αλήθεια. Οι γυναίκες έχουν περισσότερους οσφρητικούς υποδοχής στη μύτη τους από τους άνδρες, γεγονός που τους επιτρέπει να ανιχνεύουν πιο εύκολα τις μυρωδιές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες είναι συχνά καλύτερες στον εντοπισμό διαφορετικών μυρωδιών και γιατί χρησιμοποιούνται συχνά σε τομείς όπως η αρωματοποιία και η γευσηγνωσία κρασιού. Γεγονός 2. Οι εγκέφαλοι των γυναικών συνδέονται διαφορετικά. Δεν είναι μόνο η αίσθηση της όσφρησης που είναι διαφορετική στις γυναίκες, οι εγκέφαλοι τους είναι επίσης καλωδιωμένοι διαφορετικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εγκέφαλοι των γυναικών έχουν περισσότερες συνδέσεις μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλύτεροι στην πολλαπλή εργασία και την επεξεργασία πληροφοριών. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες είναι συχνά καλύτερες στο ζογκλέρ πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα, όπως η διαχείριση ενός νοικοκυριού και μιας καριέρας. Γεγονός 3. Οι γυναίκες έχουν περισσότερους υποδοχείς πόνου. Οι γυναίκες έχουν περισσότερους υποδοχείς πόνου στο σώμα τους από τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητοι στον πόνο. Αυτό μπορεί να είναι τόσο ευλογία όσο και κατάρα, αφενός, οι γυναίκες είναι πιο συντονισμένες με το σώμα τους και μπορούν να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα υγείας νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν χρόνιες παθήσεις πόνου όπως η ινομυαλγία. Γεγονός 4. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο corpus callosum. Το corpus callosum είναι το τμήμα του εγκεφάλου που συνδέει το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο από τους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες στην επεξεργασία πληροφοριών και από τις δύο πλευρές του εγκεφάλου, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο ενσυναίσθητες και καλύτερες στην επικοινωνία από τους άνδρες. Γεγονός 5. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσότερο από τους άνδρες, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες ζουν περίπου 5-10 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες. Υπάρχουν μερικοί λόγοι για αυτό. Πρώτον, οι γυναίκες τείνουν να φροντίζουν καλύτερα την υγεία τους από τους άνδρες. Δεύτερον, οι γυναίκες έχουν μικρότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, οι οποίες είναι δύο από τις κύριες αιτίες θανάτου στους άνδρες. Τέλος, οι γυναίκες έχουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα από τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλύτερα σε θέση να καταπολεμήσουν λοιμώξεις και ασθένειες. Γεγονός 6. Οι γυναίκες έχουν ένα μοναδικό αναπαραγωγικό σύστημα. Φυσικά, ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα για το σώμα μιας γυναίκας είναι το αναπαραγωγικό της σύστημα. Οι γυναίκες έχουν μήτρα, οθήκες και σάλπιγγες, οι οποίες συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να φέρουν ένα μωρό. Γνωρίζατε όμως ότι το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα είναι απίστευτα περίπλοκο και συντονισμένο, για παράδειγμα, η επένδυση της μήτρας πυκνώνει και αραιώνει όλη τη διάρκεια του εμινοροϊκού κύκλου μιας γυναίκας, προετοιμάζοντας την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο πλακούντας παρέχει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στο αναπτυσσόμενο έμβριο. Γεγονός 7. Οι ορμόνες των γυναικών κυμαίνονται όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τέλος, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το γυναικείο σώμα χωρίς να αναφέρουμε ορμόνες. Τα επίπεδα ορμονών των γυναικών κυμαίνονται όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την εφηβεία έως την εμεινόπαυση. Τα ιστρογόνα και η προγεστερόνη είναι δύο από τις πιο σημαντικές ορμόνες στο σώμα των γυναικών και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του εμινοροϊκού κύκλου και στην προετοιμασία του σώματος για εγκυμοσύνη. Οι ορμόνες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας και τη γενική υγεία. Γεγονός 7. Οι ορμόνες των γυναικών κυμαίνονται όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τέλος, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το γυναικείο σώμα χωρίς να αναφέρουμε ορμόνες. Τα επίπεδα ορμονών των γυναικών κυμαίνονται όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την εφηβεία έως την εμεινόπαυση. Τα ιστρογόνα και η προγεστερόνη είναι δύο από τις πιο σημαντικές ορμόνες στο σώμα των γυναικών και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του εμινοροϊκού κύκλου και στην προετοιμασία του σώματος για εγκυμοσύνη. Οι ορμόνες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας και τη γενική υγεία.